Coach, μια ήττα σήμερα από τον Απόλλωνα σε ένα παιχνίδι που δεν σας βγήκε το παιχνίδι. Πολλά στο γασούτ, ο Απόλλωνας εύστοχος. Τι πήγε λάθος σήμερα και η Ομόνοια παραμένει χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα? Γιατί δεν μας βγήκε το σημερινό παιχνίδι, είναι καθαρά δική μας ευθύνη. Δεν ήρθαμε καθόλου έτοιμοι σήμερα να παίξουμε το παιχνίδι σήμερα, ούτε σωματικά ούτε και ψυχολογικά. Ήμασταν πάρα πολύ soft μέσα στο γήπεδο από το πρώτο λεπτό. Κάναμε πάρα πολλά τακτικά λάθη από το πρώτο δεκαλέπτο, από τις πρώτες κατοχές του παιχνιδιού. Και γενικά έχουμε 100% της ευθύνης ότι δεν μας βγήκε το παιχνίδι και ότι παίξαμε πάρα πολύ άσχημα. Γενικά δεν έχουμε σαν ομάδα το θέμα. Δεν μπορούμε να παίζουμε άσχημα σε παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε κάθε παιχνίδι και σωματικά και ψυχολογικά. Δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεσαι συνεχόμενες ήττες. Σίγουρα καταλαβαίνω τα παιδιά, αλλά αυτή είναι η μοίρα του αθλητισμού, αυτή είναι η μοίρα των αθλητών, των επαγγελματιών αθλητών, που πρέπει να είναι έτοιμοι σε κάθε παιχνίδι, να βγαίνουν μπροστά και να παίζουν καλά. Σήμερα δεν ήμασταν κακοί. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ κακή σε όλους τους τομείς, και επιθετικά και αμυντικά. Και πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί, να βρούμε τις λύσεις για να πάει η ομάδα μπροστά. Το είπα και στην ώρα της μετάδοσης ότι η Ομόνοια είναι πλασματικό το 0-8. Σε τουλάχιστον 5 παιχνίδια θα μπορούσατε και να παίρνατε και την νίκη. Πόσο εκνευριστικό είναι αυτό για εσάς ψυχολογικά στην ομάδα, εντός της ομάδας, αυτό το γεγονός ότι ακόμη ψάχνετε την πρώτη νίκη, στιγμή που θα μπορούσατε καλύτερα να έχετε 3, 4 ή και 5? Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό το κομμάτι. Απλά εντάξει, από τη στιγμή που πάντα χάνεις, σημαίνει κάτι και εσύ κάνεις λάθος ή κάτι δεν κάνεις καλά. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία 3-4 παιχνίδια η ομάδα παίζει πάρα πολύ καλά και χάλασε το μυαλό των παιχτών, και είμαι σίγουρος γι' αυτό ήρθαν σήμερα εδώ και δεν ήταν συγκεντρωμένοι καθόλου στο πλάνο του παιχνιδιού. Δεν είναι εύκολο, αλλά όπως και να έχει, ο πίνακας γράφει ότι δεν έχουμε κερδίσει κανένα παιχνίδι, και τουλάχιστον με τη σημερινή μας εμφάνιση δείχνουμε ότι δεν θα μπορούμε να κερδίσουμε και κανέναν αντίπαλο παίζοντας έτσι. Κότσου, ευχαριστώ πολύ, να σε αποδεσμεύσω να πιστέψεις στη ομάδα σου. Καλή συνέχεια, εύχομαι, στην Ομόνοια. Εγώ ευχαριστώ και να πω και συγχαρητήρια στον Απόλλωνα, γιατί ήταν πολύ καλή ομάδα σήμερα, που ξέχανα να το πω στην αρχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, coach.